Κύριε Παυλόπουλε, παρά τα μεγάλα λόγια που ακούμε, την επόμενη μέρα όλα θα είναι εδώ. Την επόμενη μέρα θα είναι εδώ μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική, η οποία συνεχίστηκε και τα 5 χρόνια που ακολούθησαν από την Περιφερειακή Αρχή του κ. Σγουρού με την Περιφερειακή Αρχή της κ. Δούρη. Μια σκληρή, αντιλαϊκή, βάρβαρη, ταξική πολιτική, η οποία πρέπει οριστικά να πάρει ένα τέλος. Πρέπει αυτή η πόρτα να κλείσει προς τα πίσω και να κλείσει με πάταγο. Γιατί η συνέχιση αυτής της βάρβαρης πολιτικής, η υπαχρηματοδότηση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, η υποχρηματοδότηση υποδομών, η υποχρηματοδότηση έργων που έχουν να κάνουν με την προστασία της ζωής του λαού μας και των λαϊκών περιουσιών, πλέον αυτή η συνέχιση της πολιτικής αρχίζει και αφήνει πίσω της θύματα. Αφήνει πίσω της πολλά θύματα και δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια σε μια πολιτική που οι εργαζόμενοι καταβάλουν θυσίες χωρίς τέλος. Νησάφια. Είμαστε πλέον 10 χρόνια από την εκδήλωση της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Αυτό είναι το όνομά της. Δεν είναι ούτε κρίση αξιών, ούτε κρίση προσώπων. Είναι η κρίση, η δομική κρίση αυτού του συστήματος, η οποία πλέον στη ζωή του εργαζόμενου λαού μας, στη ζωή του, στη ζωή των παιδιών του, αφήνει ολοένα και περισσότερο πληγές. Εμείς λέμε επομένως ότι την επόμενη μέρα ο λαός μας θα χρειαστεί περισσότερους αγωνιστές. Μέσα στα περιφερειακά συμβούλια, μέσα στα δημοτικά συμβούλια, μέσα στην Ευρωβουλή θα χρειαστεί περισσότερους κομμουνιστές εκλεγμένους που θα μπουν μπροστά για τις διεκδικήσεις του, θα μπουν μπροστά για τα δικαιώματά του και δεν θα μπουν μπροστά για τα κέρδη λίγων επιχειρηματικών ομίλων. 5 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επειδή όλοι σήμερα εδώ το παίζουν γνώστες της τοπικής διοίκησης και επειδή ο λαός μας δεν γνωρίζει τι έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο 5 χρόνια, χρειάζεται να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ούτε ένας μεγάλο επιχειρηματίας που να πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και να κακοκαρδίστηκε. Όλοι πέρασαν και έφυγαν με πάρα πολλά εκατομμύρια. Αλλά την ίδια στιγμή. Πώς έφυγαν ο λαός, εκατομμύρια. Με πάρα πολλά εκατομμύρια έφυγαν. Όσοι πέρασαν, έφυγαν με πάρα πολλά εκατομμύρια. Το Ίδρυμα Νιάρχος πέρασε, πήρε 150 εκατομμύρια. Τα πήραν δώρο δηλαδή από την περιφέρεια. Τα πήραν για να εκεί που υπάρχει μονομάδες. Ενδιαφέρον, εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον από το μεγάλο κεφάλαιο, από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν. Δόθηκαν 150 εκατομμύρια. Το μισό αποθεματικό της περιφέρειας. Με διαφάνεια ή αδιαφάνεια, κύριε. Διαφανίσωρη. Διαφανίσωρη. Όσοι ήρθαν γιατί με διαφάνεια. Έτσι όπως το είπατε. Κανονικά. Έτσι όπως το είπατε. Λέμε τον προσανατολισμό των έργων. Η εντύπωση ότι έμπαιναν οι επιχειρηματίες στο γραφείο της Περιφερειάρχου και έβγαιναν με συμφωνίες κατά το τραπέζι. Δεν δημιουργείται καμία εντύπωση. Επειδή η κουβέντα γίνεται για τα έργα. Και επειδή όλοι μιλάνε για έργα. Και για τη διαχείριση των πόρων και τα οικονομικά της περιφέρειας. Τι έργα έγιναν. Βεβαίως. Λοιπόν, οι αστικές αναπλάσεις για βιοκλιματικές πλατείες, για γαλάζιες οικονομίες, για πράσινες οικονομίες και πράσινα άλογα, για σεμινάρια και ημερίδες, ξεπερνούν το μισό προϋπολογισμό. Το 40% είναι για αστικές αναπλάσεις. Και με πιο εμβληματική το φαλερικό όρμο. Και τα αντιπλημμυρικά έργα. Άσχετα από αυτά που λέγονται προεκλογικά, που προεκλογικά δεν κοστίζει τίποτα. Ο καθένας βάζει και τα φουσκώνει όσο θέλει. Δεν δόθηκαν πάνω από 20 εκατομμύρια. Και το κυριότερο, όταν πρόκειται για έργα υποδομών. Αυτά τα έργα έχουν γραφειοκρατία. Αυτά τα έργα έχουν καθυστερήσεις. Αυτά τα έργα έχουν χρονοτριβή. Αυτά τα έργα δεν δημοπρατούνται εύκολα. Αυτά τα έργα, όπως η κυρία Δούρου την προηγούμενη φορά, τσακώνονταν με την αποκεντρωμένη, τσακώνονταν μέχρι και με το δασάρχη. Το εγάλεο για το αντιπλημμυρικό έργο της Μάδρας, εκεί υπάρχουν μεγάλα εμπόδια για αυτά τα έργα. Αλλά όταν πρόκειται να δοθούν εκατομμύρια των εκατομμυρίων για λίγα επιχειρηματικά συμφέροντα, εκεί οι διαδικασίες είναι fast track διαδικασίες. Λοιπόν, αυτό πρέπει να λάβει ένα τέλος. Δεν θα λάβει τέλος εύκολα. Όμως, οι περισσότεροι εκλεγμένοι αγωνιστές μπορούν να κάνουν σαφές ότι θα ηγηθούν τέτοιων μεγάλων αγώνων που έχουν να κάνουν με τα δικά μας δικαιώματα, δηλαδή τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού. Ανοίξατε. Αυτό εμείς μπορούμε να το εγγυηθούμε. Σε αυτό έχουμε έναν εγγυητή πίσω μας, το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης, που είναι ένα πολύπλατη ψηφοδέλτιο, με ανθρώπους που το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρίσκονταν ή είχαν στηρίξει πολιτικές δυνάμεις από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ,
από την ανταρσία από άλλους πολιτικούς χώρους. Όμως υπάρχει ένας εγγυητής σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Και αυτός ο εγγυητής, ότι αυτοί οι εκλεγμένοι θα είναι ανυποχώρητοι υπερασπιστές των λαϊκών δικαιωμάτων, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τον ανοίξατε θέματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτούλη. Θέλω να πάω στην κυρία Δούρου να απαντήσει. Αυτό κάναμε και πέντε χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ανοίγαμε θέματα. Καλά κάνατε. Και ήμασταν οι μόνοι που ανοίγαμε με τέτοια αποφασιστικότητα. Καλά κάνατε. Όσο ανεβαίνουν οι τόνοι και χρησιμοποιούνται και τέτοιες εκφράσεις, θα χαθεί η ουσία. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε να κάνουμε μια συζήτηση, να μείνει και μια ουσία στον κόσμο. Ας αφήσουμε τώρα τα σοου. Εδώ δεν είμαστε για σοου. Λοιπόν, είναι μονόλογοι οι οποίοι δεν χρειάζονται διαπραγματεύσει. Και σοου και χαρακτηρισμοί. Και κύριε πρέπει Παυλόπουλε, να πούμε και το εξής. Έχουμε, κύριε Σουέθρα, σαν σωστό ότι όσο περισσότερο ανεβαίνουν οι τόνοι, όσο περισσότερο ανεβαίνουν οι τόνοι, κρύβεται μια στρατηγική σύμπλευση σε μεγάλα ζητήματα. Αυτό που είπαμε εμείς πριν είναι έτσι. Κανένας δεν το διαψεύδει. Οι προϋπολογισμοί, η μισή της περιφέρειας Αττικής, ψηφίστηκαν από κοινού από τις δυνάμεις, οι οποίες κομματικά, πολιτικά έχουν ψηφίσει τα τρία μνημόνια, έχουν ψηφίσει τους νόμους της τοπικής διοίκησης, τον Καλλικράτη, τον Κλισθένη, τον Καποδίστρια πιο πριν, και πίσω από τις μεγάλες κραυγές και τους μεγάλους καυγάδες κρύβονται μεγάλες συγκλήσεις σε πολύ μεγάλα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Υπάρχει πιο χαρακτηριστική περίπτωση από τον κύριο Πατούλη και την κυρία Δούρου, που εδώ πέρα κοντεύουν να φύγουν τα χαρτιά από το καζίνο, για παράδειγμα, που θα έρθει στο Μαρούσι και στο οποίο εδώ πέρα κανένας δεν λέει τίποτα. Το εγκρίνει η περιφέρεια. Το εγκρίνει ο Δήμος. Μια άκρος κερδοσκοπική δραστηριότητα. Άκρος κερδοσκοπική δραστηριότητα, την οποία θα την πληρώσει ο κόσμος. Κύριε Πρωτούλη, υπάρχει λογική και από τον Κλισθένη αλλά και από τους προηγούμενους αντιλαϊκούς νόμους, αυτούς τους εμβληματικούς που καθορίζουν τη λειτουργία της τοπικής διοίκησης του πρώτου και δεύτερου βαθμού, και εμείς, βλέπετε, χρησιμοποιούμε τον όρο τοπική διοίκηση και όχι τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση μας έχει εγκαταλείψει πάρα πολλά χρόνια. Είναι τοπική διοίκηση, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να κινούνται οι εκλεγμένοι απαρέκλητα μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Για παράδειγμα, το τελευταίο πλαίσιο είναι το δημοσιονομικό, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής. Αυτό που ακολούθησε το περιβόητο τρίτο μνημόνιο. Και υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση πού θα πηγαίνουν οι πόροι, πού θα πηγαίνουν τα χρήματα, τα οποία χρήματα προέρχονται από το στράγγιγμα του λαού μας. Από το στράγγιγμα στην κυριολεξία εδώ και 10 χρόνια και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για να καλύπτονται όλα αυτά τα περιβόητα υπερπλεονάσματα, αλλά και οι πόροι που πρέπει να πάνε για κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει στην τοπική, ας το πούμε έτσι, διοίκηση, στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να είμαστε και κατανοητοί, οι πόροι που θα έπρεπε να πηγαίνουν για την ανακούφιση, οι πόροι που θα έπρεπε να πηγαίνουν για έργα υποδομής για το λαό, και αυτοί οι πόροι και αυτό το στράγγιγμα του λαού μας πηγαίνει για την ανάπτυξη, ναι, την ανάπτυξη, αλλά την ανάπτυξη, ανάπτυξη δεν λέει τίποτα από μόνη της, Αλέξη, ανάπτυξη για ποιον, την ανάπτυξη, αυτό που λέμε, επιχειρηματικών ομίλων, της επιχειρηματικής δράσης. Να πούμε ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα για να είμαστε και κατανοητοί και στον κόσμο. Σύντομα, παρακαλώ, γιατί μιλάμε. Θέλω να περάσουμε στο υπάρχει θέμα της θεωρία προστασίας του μικρού και ευέλικτου κράτους. Και αυτή τη στιγμή απαξιώνονται κοινωνικές υπηρεσίες, εμπορευματοποιούνται κοινωνικές υπηρεσίες, περνάνε σε ανταποδοτικότητα κοινωνικές υπηρεσίες με αυτή την περιβόητη θεωρία, όχι τη θεωρία, με την περιβόητη, το περιβόητο ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το οποίο, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι οι επενδύσεις δημόσιες, δηλαδή με τα λεφτά του φορολογούμενου, και τα κέρδη ιδιωτικά. Πόσες διευθύνσεις αυτή τη στιγμή και στην περιφέρεια δεν απαξιώνονται, δεν υποστελεχώνονται, δεν υποχρηματοδοτούνται και δεν περνάνε κομμάτι-κομμάτι στους ιδιώτες. Εδώ, για να ξέρει ο κόσμος, ότι ακόμα και ο ψεκασμός των κουνουπιών περνάει σε εργολάβους, ότι ακόμα και οι φωτεινοί σηματοδότες στον δρόμο περνάνε σε εργολάβους, ότι ακόμα και οι διευθύνσεις υγείας, όπως έχει να κάνει με τα εμβόλια, τα αντιφημητικά, τα αντιφηματικά, τα αντιγρυπικά εμβόλια, περνάνε στους ιδιώτες με το πλούσιο παράβολο, και μια σειρά άλλες υπηρεσίες, μην την πιάσουμε μία-μία την υπηρεσία. Ελάτε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μικρό και ευέλικτο κράτος, όταν ακούει ο κόσμος, σημαίνει χαράτσωμα του λαού, σημαίνει κοινωνικές υπηρεσίες ιδιωτικοποίηση και σημαίνει και τρελό πάρτι με τους ιδιώτες. Απίστευτος χορός εκατομμυρίων, αυτά τα εκατομμύρια που ακούτε, πράγματι είναι τόσα και άλλα τόσα. Ένα τρελό πάρτι εκατομμυρίων στους ιδιώτες που λιμένονται το δημόσιο χρήμα με νόμιμο τρόπο. Βάλτε τελεία, κύριε Πατούλη, σας ευχαριστώ. Το θέμα για το οποίο γίνεται ο λόγος, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι όπως τσακώνεσαι κιόλας. Το θέμα για το οποίο γίνεται ο λόγος είναι ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου
τα χρήματα των Δήμων, των Περιφερειών, των Νοσοκομείων, των Πανεπιστημίων μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδας για να πληρωθούν οι δόσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ώρα τους και στο ακέραιο, έτσι όπως έλεγαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Τα υπόλοιπα είναι λόγια αναγαπημένα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση? Κατάσταση και σήμερα τι πρέπει είναι να κάνουμε ώστε να μην έχουμε? Βέβαια, η κατάσταση οδύο. Είναι η ίδια και χειρότερη. Ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, 1η Μάη. Ποια είναι η κατάσταση? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει και ερώτηση στη Βουλή. Η κατάσταση είναι η ίδια και η χειρότερη. Η υποχρηματοδότηση είναι η ίδια, η υποστελέχωση είναι η ίδια, η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη. Και αυτό ο κόσμος που μας ακούει πρέπει να το γνωρίζει. Πρέπει να το γνωρίζει και πρέπει να πάρει τα μέτρα του να διεκδικήσει εδώ και τώρα επίγοντα άμεσα μέτρα αντιπυρικής προστασίας και θωράκισης των περιοχών. Δεν έχει αρμοδιότητα, κύριε Πρωτούλη, μην το λέτε αυτό. Δεν έχει αρμοδιότητα. Σγουρέ, μισό λεπτό. Λεφτά δεν παίρνει τίποτε. Γιατί να είμαστε υπεύθυνοι? Το κράτος είναι εμείς υπεύθυνο. Δεν θέλουμε περιφερειάρχη που να δηλώνει αναρμόδιος για τα πάντα. Αναρμόδιος για τα αντιπυρικά. Αναρμόδιος για τα αντιπλημμυρικά. Αναρμόδιος για την αντισεισμική θωράκιση. Αναρμόδιος για τα σχολεία. Αναρμόδιος για την ανεργία. Αναρμόδιος για την υγεία. Αναρμόδιος για όλα. Γιατί είναι αρμόδιος? Για να μοιράζει χρήμα στους επιχειρηματίες? Γι' αυτό είναι μόνο η αρμοδιότητά του. Εμείς θεωρούμε ότι ο περιφερειάρχης πρέπει να είναι μπροστά όπου υπάρχει ανάγκη των εργαζόμενων και να διεκδικεί από την κυβέρνηση, από το Θεό τον ίδιο αν υπάρχει, έργα, μέτρα, επίγοντα για την προστασία των εργαζομένων. Τι σημαίνει είναι αναρμόδιο? Άλλο μπροστά, άλλο ευθύνη. Γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Το γνωρίζουμε. Θα πάρουμε μέτρα ή όχι? Κοιτάξτε, επειδή βάζετε το θέμα της αρμοδιότητας, θα βάλουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Την προηγούμενη φορά, ποιο ήταν το υπόδειγμα δημάρχου που είχαν όλοι? Το υπόδειγμα. Ο επιχειρηματίας, ο μάνατζερ που θα μας γλιτώσει, ο ακομάτιστος, ο αχρωμάτιστος. Ο επιχειρηματίας όλων που γύρναγε σε όλα τα κανάλια και διαγωνιζόσασταν ποιος θα πρωτοπιάσει μαζί του το πιστόλι της εκκίνησης του μαραθώνιου της Αθήνας, ήταν ο κύριος Ψινάκης, ο οποίος θα έκανε το μαραθώνα Μονακό και τον έκανε Χειροσήμα. Δεν ήτανε το υπόδειγμα ο Πελετίδης, ο κομμουνιστής δήμαρχος της Πάτρας, γιατί ήταν αντιτηλεοπτικός, με στραβή μύτη και μουστάκι. Ήτανε κομματικός. Εντάξει, ήταν αγωνιστής. Το λέτε, ναι. Και άσχημο. Θα δούμε αυτά τα δύο υποδείγματα. Αυτά τα δύο κόσμος. Θα δει το ένα υπόδειγμα στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, από τη μια μεριά, που η πρώτη του δουλειά ήταν να διεκδικήσει για τα πάντα. Για την ανεργία, για μέτρα αντιπυρικής προστασίας, για αντιπλημμυρική θωράκιση. Και ό,τι κατάφερε, το κατάφερε μέσα από ένα τέτοιο σκληρό αγώνα και μέσα από μια τέτοια σκληρή προσπάθεια, ακόμα και οι ελάχιστες ανάσες που πήρε ο κόσμος. Αντιπλημμυρική θωράκιση. Πρέπει να τα συζητήσουμε. Αντιπλημμυρική θωράκιση. Αντιπλημμυρική θωράκιση δεν είναι κάνει ό,τι του φανεί, του λολοσεφανεί. Χρειάζεται κεντρικός ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Πότε συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Κύριε Σγουρέ, πότε συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Το 2014, τον Οκτώβριο. Και μάλιστα θυμάστε ότι κοντέψαμε να γίνουμε γραφικοί. Γραφικοί. Πριν λέγατε για τον κύριο, τον σύντροφό μου, τον Μανουσογεννάκη. Τον είχατε χαρακτηρίσει, κόντεψε να γίνει γραφικός. Επειδή διεκδικούσε ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιπλημμυρικής θωράκισης. 5 χρόνια. Εμείς καταθέσαμε. 5 χρόνια τώρα. Παρακαλώ. Τώρα, 5 χρόνια. Παρακαλώ. Πότε συζητήθηκε ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική θωράκιση? Κύριε Παυλόπουλε, εδώ έχουμε. Και ότι έργα, δεν μπορεί να έχουμε έναν περιφερειάρχη ο οποίος θα εμφανίζεται και θα προβάλλει ως μίνι πρωθυπουργός, αλλά θα είναι αναρμόδιος γενικός. Και ότι δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω αν δεν υπάρχουν κεντρικοί εθνικοί σχεδιασμοί οι οποίοι θα είναι απαράβατοι. Να υπάρχει και απολύτως δεσμευτική. Αυτό που είχαμε μισό λεπτό. Αυτό που είχαμε και στις δύο καταστροφές. Θα βάλω μια τελεία. Τι είχαμε και στις δύο καταστροφές? Παραμονές των καταστροφών. Αντί να υπάρχει διεκδίκηση μας, αυτή είναι η κριτική μας. Είναι πολιτική κριτική, υπάρχουν βαριές πολιτικές ευθύνες, αυτές δεν παραγράφονται. Και πρέπει να τιμωρηθούν από τον κόσμο που μας ακούει. Είναι βαριές πολιτικές ευθύνες. Δεν παραγράφονται αυτές. Η κυρία Δούρου, ποια είναι η πολιτική ευθύνη? Ότι αντί να ενεργοποιηθεί και μαζί με το λαό να διεκδικήσουμε αναγκαία έργα και ολοκληρωμένα αναγκαία έργα από όλα αυτά τα εκατομμύρια που ακούγαμε πιο πριν, είχαμε διαβεβαιώσεις ότι όλα πάνε ρολόι. Και ο καημός ήταν πώς θα βάλουμε τα λευκά πουκάμισα
για να πάμε στην Ιθάκη μαζί με τον κύριο Τσίπρα να παρουσιάσουμε τη μεταμνημονιακή Ελλάδα και ότι το πλοίο φτάνει στο απάνεμο λιμάνι. Αυτός ήταν ο καημός. Δεν ήταν ο καημός να αντιμετωπιστούν τέτοιες ακραίες καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα και μπροστά μας, αν δεν πάρουμε μέτρα, αν δεν αλλάξουμε ρότα, είναι τα χειρότερα. Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει ένα μεγάλο γιατί σε αυτό που ακούει ο κόσμος τώρα για τα έργα που δεν γίνονται κτλ. Είναι τεχνοκρατικό το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν έχουμε μηχανικούς. Είναι ζήτημα ανικανότητας. Μπορεί να υπάρχει και τέτοιο πράγμα. Όμως εδώ πρέπει να πούμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολιτικό το πρόβλημα. Γιατί κοιτάξαμε, το αντιπλημμυρικό έργο δεν κόβεται σε διόδια για να το περάσει ο κόσμος τώρα που θα πάει και το τριήμερο λίγες μέρες στο χωριό του και να αφήσει ένα μεροκάματο για να πάει και να έρθει στο χωριό του. Στο αντιπλημμυρικό έργο δεν μπαίνουν διόδια. Και συνήθως επειδή το αντιπλημμυρικό έργο είναι και αθέατο, δεν κόβεται κάθε τόσο και μία κορδέλα. Δεν μπορεί να έχει ανταπόδοση το αντιπλημμυρικό έργο. Εννοείται επικοινωνιακή. Και επικοινωνιακή και πρακτική. Και πρακτική. Να αξιοποιηθεί, έχει, δεν είναι ακίνητο, να πουληθεί με real estate, να παραχωρηθεί, να δανειστεί, έχει να ενοικιαστεί. Λοιπόν, έχει την ασφάλεια του πολίτη και γι' αυτό και δεν επιλέγει και το αντιπυρικό έργο. Και το αντιπυρικό και το αντισεισμικό. Θέλετε να πάρουμε την αντισεισμική θωράκιση. Η αντισεισμική θωράκιση, ο έλεγχος που έχει γίνει, έχει γίνει μόνο σε ένα 20% των δημόσιων κτηρίων, των σχολείων. Το 20% των σχολείων και μόνο με το μάτι. Οπτικό έλεγχο. Συζητάμε εδώ και μία μισή ώρα, κοντά δύο ώρες, και έχουμε διατρέξει μία περίοδο. Έπρεπε να μας δώσει τον νωρίτερα τον λόγο για να το εξηγήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε εσάς ρωτώ. Έχουμε διατρέξει μία περίοδο διαχείρισης της περιφέρειας από το 2014 και πιο πριν μέχρι το 2019 κοντά 20. Και τόση ώρα συζητάμε για αυτά που δεν έχουν γίνει και για ποιους λόγους δεν έχουν γίνει. Δεν είναι λογικό λοιπόν ο κόσμος να λέει, ρε παιδιά, να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Συμφωνούμε όλοι την ότι, απάντηση ότι δεν που έδωσε γίνει. Διαφωνούμε στο γιατί δεν θα έχουν θα δώσουμε γίνει την απάντηση θα που έδωσε η Κομισιόν, επειδή μαζί με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές έχουμε και ευρωεκλογές, θα δώσουμε την απάντηση που έδωσε η Κομισιόν στους ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον Παπαδάκη και τον Ζαριανόπουλο, που έκαναν ερώτηση γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα δεν χρηματοδοτούνται ενώ τα έχουμε ανάγκη. Δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν αφοπλιστικά κοινική η ομολογία ότι μπαίνει στη λογική κόστους-οφέλους. Μία καταστροφή θα έρθει σε πόσα χρόνια, επομένως είναι αδιάφορο, πρέπει να χρηματοδοτηθεί εκεί που φέρνει κέρδος. Αυτό ήταν αποκαλυπτικό. Και το έχουν και οι δήμαρχοι που συζητάνε βιοκλιματική ανάπλαση και όταν τους λέει λεφτά για αντιπλημμυρικό δεν τα παίρνουν. Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε στην Κομισιόν. Για τα αντιπλημμυρικά, για τα αντιπυρικά, για τα αντισεισμικά, για όλα τα έργα που έχουν την προστασία του λαού μας, αν δεν διεκδικήσει ο κόσμος αποφασιστικά, μαχητικά, τα υπουργεία να ταράζονται τα ταβάνια κάθε φορά που μπαίνουν μέσα. Και με αγωνιστές, δημάρχους, κομμουνιστές εκλεγμένους περισσότερους, θα έχουμε θύματα και τα επόμενα χρόνια. Τώρα, πάμε παρακαλώ κύριε πολύ. Παπλούλη, αυτό που είπε ο κ. Σπορτούλης. Υπάρχει μια παρερμηνία. Ορίστε, κύριε Παπλούλη. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα αντιπλημμυρικά 2007-2013 που είναι με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα έχουμε εντάξει πολλά. Μισό λεπτό, παιδιά. Τι είναι, 280 εκατομμύρια. Στην Μάνδρα είχε γίνει η δουλειά. Κύριε Σβουρέ, όταν μιλούσαμε για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αφαίρετα είχε υποθεί. Μισό λεπτό. Αφαίρετα είχε υποθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι για να γίνει ολοκληρωμένο. Πολιτικά, μισό λεπτό. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό τη αντιπλημμυρική θωράκιση που θα εξασφαλιστούμε, το κόστο ήταν, εσεί το είχατε ανακοινώσει. Δύο δις. Τέσσερα δις η ελληνική κυβέρνηση το χρόνο. Τέσσερα δις η ελληνική κυβέρνηση το χρόνο δίνει για τους πολεμικούς τυχοδιοκτισμούς του ΝΑΤΟ. Τέσσερα. Θα μένανε και δύο δις για τα υπόλοιπα. Απλά πράγματα για να τα ξέρει και ο κόσμος. Και η ανακύκλωση είναι για κυβερνητικές φανφάρες. Και όσοι μιλάνε για ανακύκλωση, πρέπει να δούμε τα στοιχεία. Τα στοιχεία τι λένε? Τα στοιχεία λένε ότι με το ιδιωτικό μονοπόλιο που έχει την ανακύκλωση, η ανακύκλωση δεν γίνεται από μόνη της, το ιδιωτικό μονοπόλιο που έχει αναλάβει την ανακύκλωση, το οποίο ο κόσμος το πληρώνει, χαρατσώνεται, το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά, και ποιο είναι το αποτέλεσμα της ανακύκλωσης που κάνει το ιδιωτικό μονοπόλιο που έχει την ανακύκλωση? 1.700.000 τόνοι ανεβαίνουν πάνω στον Έθισνα στα ζυγιστήρια. 1.200.000 τόνοι θάβονται.
Πληρώνει ο κόσμος για ανακύκλωση, πληρώνει ακόμα και στο μπουκαλάκι το νερό που παίρνει και πίνει, πληρώνει τέλος για ανακύκλωση, το παίρνει το ιδιωτικό μονοπόλιο και το θάβει. Τα υπόλοιπα είναι φανφάρες. Ποιος θα την κάνει την ανακύκλωση? Γι' αυτό γιατί δεν μιλάτε. Γι' αυτό και δεν μιλάτε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια σαφή θέση. Δεν τη θέλετε. Γιατί δεν τη θέλετε? Γιατί δεν εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα. Εμείς λέμε ενιαίος κρατικός φορέας, χρηματοδοτούμενος από τον κρατικό προϋπολογισμό, που θα κάνει ανακύκλωση. Αυτή είναι η λύση. Θα κάνει ανακύκλωση και ανακύκλωση στην πηγή θα κάνει και το όφελος θα είναι προς τον εργαζόμενο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι χωματεροί στη Φυλή το γνωρίζουν όλοι ότι είναι μια υγειονομική βόμβα. Mm. Αλλά αυτό που δεν λένε είναι ότι στα σχέδια κάνει. Είναι να επεκταθεί και να παραμείνει η υγειονομική βόμβα. Και να γίνει μια ακόμα υγειονομική βόμβα στο γραμματικό πάνω σε ρέμα. Ναι, όπως τα ακούει ο κόσμος που μιλάμε, πάνω σε ρέμα. Και μόνο άσχετοι λένε τη διαφορά χιτά και χιτή. Από την άποψη τη κατασκευή. Επατούλη, και λέτε ψέματα. Ακούστε, από την εκεί άποψη. Δεν μπορεί να γίνει χιτά. Είναι ρέμα. Δεν μπορεί να ρέμα. Γίνει. Είναι ρέμα. Τα δικαστήρια. Δεν έχει αποφαθεί κανένα. Είναι ρέμα. Πατούλη, παρακαλώ. Ό,τι και να πείτε, το γραμματικό χιτά, είναι πάνω χιτά, σε ρέμα. Δεν μπορεί να κάνει. Καθαρέ κουβέντε. Και ο πιο αντινεοφιλελεύθερο. Βγήκε και το ρέμα, ο χάρτη. Ο χάρτη. Τι είναι αυτό, κύριε Ζουρέ? Εκείνη που θα έκανε ένα ΔΙΤ με 180.000 σύμμυκτα. Και για να καταλαβαίνει ο κόσμο. Δεν το βλέπει ο κόσμο αυτό που δείχνει. Εδώ λοιπόν. Δεν το βλέπει ο κόσμο. Σηκώστε το πάνω. Συγγνώμη. Εντάξει, μην βαράτε. Το γραμματικό. Εδώ είναι το γραμματικό και εδώ είναι το ρέμα. Και ο εγωικός από κάτω. Ανήκει στην στεονατούρα. Έχει πάρει άδεια. Ναι, έχει πάρει άδεια. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι μεταγενέστερα μπήκε το θέμα του Natura. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, έγινε με δική σας εισήγηση, κυρία Δούρου, το να πάει στο ΙΓΜΕ και να σας δώσει τη χιλιομετρική απόσταση. Και δυστυχώς την πατήσατε. Δεν καταλαβαίνει έδωσε... ο κόσμος τι λέμε τώρα. Ναι, αυτή ΙΓΜΕ, στιγμή... χιτά, χιτή. Ναι, ναι, καταλαβαίνει πολύ καλά ο κόσμος. Λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε. Ναι, ναι. Ο χιτά με το χιτή, αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν έχει καμία διαφορά ως προς την κατασκευή. Παρακαλώ, κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό. Έχει τεθεί το κεντρικό θέμα, είναι ξεκάθαρο. Έχει τεθεί το θέμα. Χιτά, χιτή είναι το ίδιο πράγμα. Η διαφορά είναι τι βάζει μέσα. Η διαφορά είναι τι βάζει μέσα. Αν θάβεις τα σκουπίδια έτσι, σύμμυκτα ή βάζεις υπολείμματα. Η κατασκευή είναι ακριβώς η ίδια. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος ότι φτιάχνεται κάτι άλλο. Φτιάχνεται ακριβώς όπως είναι η Φυλή, φτιάχνεται στο γραμματικό. Και το θέμα είναι ποιος θα κάνει διαχείριση απορριμμάτων προς όφελος του λαού. Ποιος? Εδώ υπάρχει μία συμφωνία. Η συμφωνία είναι να τα δώσουμε στους εργολάβους. Εμείς διαφωνούμε. Λοιπόν, θα μας στηρίξει ο κόσμος να γίνει διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού, ή θα έχουμε αυτές τις υγειονομικές βόμβες και τον καρκίνο μες στα σπίτια μας? Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.